Ανάπτυξη και Τουρισμού, τον κύριο Σταθάκη, για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σύσσωμη αντιπολίτευση, τη μεγάλη της πλειοψηφία, αισθάνθηκε σήμερα ότι έπρεπε να κάνει επετειακές ομιλίες, ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, ένα χρόνο μετά τα capital controls, και να εντρυφήσει για μια ακόμη φορά στην αδυναμία που έχει στην ιστοριογραφία. Στη δυνατότητά της δηλαδή να ανακαλεί και να βάζει σε μια σειρά τα συμβάντα, τα γεγονότα, πολύ περισσότερο την ανικανότητά της να τα αναλύει. Και λέω σαν να μην πέρασε μια μέρα, διότι επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που είχε επαναλάβει τη βδομάδα του δημοψηφίσματος, τη βδομάδα πριν από τις εκλογές ή το μήνα πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, και σε κάθε περίπτωση, σαν να μην συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο, συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει και σήμερα. Παραπλανητική ιστοριογραφία, άρθρο 1. Τα capital controls τα επέβαλε η κυβέρνηση, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επαναλαμβάνω, θα είναι ιστορικά πρωτόγνωρο τα capital controls να τα επιβάλλει μια κυβέρνηση οικειοθελώς. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία ότι η κυβέρνηση τα επέβαλε και μάλιστα συνειδητά. Κανένα ιστορικό στοιχείο δεν συντρέχει σε αυτό. Δεύτερη παραπλανητική, ότι η κυβέρνηση, το διακύβευμα του δημοψηφίσματος ήταν η έξοδος από την Ευρώπη και το ευρώ. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό. Τρίτον, μας απείλησαν και τότε και τώρα ότι εάν διακόπτεται το πρόγραμμα θα συνέβαιναν διάφορα τρομακτικά πράγματα. Το πρόγραμμα ήταν υποδιαπραγμάτευση και μετά το δημοψήφισμα, εν ευθέτω χρόνο, έγινε η νέα συμφωνία, η οποία μπορεί να μην αρέσει σήμερα σε κάποιους από αυτούς. Κατ' εμάς ήταν καλύτερη από αυτό που είχε προταθεί. Αυτό ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Και κατά δεύτερο λόγο, το ψήφισαν σύσσωμη η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή. Τέταρτη παραπλανητική ιστορία, το κόστος αυτής της διαδικασίας. Επαναλαμβάνουν μονότονα ένα 86 δις, το οποίο υπενθυμίζω για πολλωστή φορά, τα έχουμε πει 100 φορές εδώ μέσα. Τα 50 δις, η αριθμητική είναι απλή. Τα 50 δις είναι ένα χρηματοδότηση παλαιών χρεών με νέο χρέος. Πρέπει να τα αφαιρέσετε. Εκτός αν θεωρούσατε ότι τα 50 δις που αναχρηματοδοτούνται και αφορούν δάνεια του 15 έως του 21, θα έπρεπε να τα πληρώσουμε τώρα αυτά τα 50 δις και όχι σε 30 ετή βάση. Αφαιρέστε λοιπόν τα 86, τα 50. Αφαιρέστε και τα 25 δις που δεν χρειαστήκαμε για τις τράπεζες. 5 δις χρειαστήκαμε. Είναι η αριθμητική μου καλά? 70 τα 86 λοιπόν δεν είναι για αυτό το σκοπό. Θέλετε να βρείτε τρόπο? Θα συνεχίσω την αριθμητική μου για να φτάσουμε και στα 86, βάζοντας και αυτά που θα πληρωθούν στους ιδιώτες και ούτω καθεξής. Άρα η αριθμητική του 86, επαναλαμβάνω, δεν στέκει. Υπάρχει και μία αποσιοποίηση πολλών πραγμάτων από αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση τότε, τις παραμονές του δημοψηφίσματος. Ποια να πρωτοθυμηθώ? Το επικείμενο κούρεμα των καταθέσεων, το οποίο ήταν η αιχμή του δόρατος της πολιτικής έναντι του δημοψηφίσματος. Να θυμηθώ την κατάρρευση της οικονομίας την οποία θα επέφεραν, θα επίκειτο μέσα στο 2015. Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Υπενθυμίζω για πολλωστή φορά, τα capital controls ήταν μια αρνητική εξέλιξη, σαφέστατα. Δεν ήταν δική μας επιλογή. Αμέσως μετά όμως την επιβολή τους, αυτό πρέπει να αναγνωρίσει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έκανε τα δέοντα και με πολύ γρήγορο τρόπο, σε συνεργασία και με τους σωστούς θεσμούς, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους, προκειμένου οι επιπτώσεις να ελαχιστοποιηθούν ή δυνατόν. Και αυτό έγινε. Υπενθυμίζω ότι τα capital controls μπήκαν εν μέσω της τουριστικής περίοδου και μέσα σε 3 εβδομάδες
ουσιαστικά είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί σε οτιδήποτε είχε να κάνει πρώτον με την κίνηση τουριστικού συναλλάγματος, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά γραφεία και ούτω καθεξής. Δεύτερον, είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί σε όλες τις εισαγωγές οι οποίες συνδεόταν με την... δώστε μου δύο λεπτά παρακαλώ να... τρίτον, είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Τέταρτον, στις εξαγωγές της χώρας. Πέμπτον, σε όλες τις αναπτυξιακές τράπεζες. Έκτο και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτοματοποιήθηκε ή δυνατόν το σύστημα ακριβώς για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και συνεπώς αποτελέσματος κρίνοντας, η μείωση αυτών των επιπτώσεων οδήγησε και στο θετικό αποτύπωμα του 0% ύφεση το 2015 και εξομάλυση της οικονομίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τελευταίο σημείο είναι πάλι ιστοριογραφικό. Αυτά τα οποία επαναλήφθησαν από όλες τις πλευρές, δεν μπορεί να αμφισβητήσει η αντιπολίτευση ότι η παρούσα κυβέρνηση είχε την ειλικρίνεια, τη γενναιότητα, την ανοιχτή προφανώς δυνατότητα να πάει στους πολίτες μετά τη συμφωνία και να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, προκειμένου να έχει μια καθαρή σχέση με τους Έλληνες πολίτες που μας ψήφισαν. Αυτό δεν μπορεί να μας το αφαιρέσετε. Κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Πήγαμε με τη συμφωνία, πήγαμε τον οδικό χάρτη πώς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία, με τα υπέρ και τα κατά και όλες τις δυσκολίες και τα θετικά και μη αυτής της συμφωνίας και πήραμε φρέσκια εντολή. Αυτό δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς και θα κρινόμαστε και θα συνεχίσουμε να κρινόμαστε εάν αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε σε αυτές τις εκλογές, με αυτά τα δεδομένα, τα εφαρμόζουμε, κάνουμε το καλύτερο δυνατό και νομίζω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και την εφαρμογή της συμφωνίας με ένα σωστό δικό χάρτη, τον έχουμε τηρήσει κατά γράμμα και αυτό έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση και δεύτερον υποσχέσεις που δώσαμε για σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία τις οποίες τηρούμε και θα ολοκληρώσουμε βήμα-βήμα όπως κάνει και το σημερινό νομοσχέδιο που εισάγει αρκετούς εξυγχρονισμούς σε μια σειρά από τομείς της ελληνικής δημόσιας σφαίρας. Θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 σημεία επίσης που τέθηκαν στη σημερινή συζήτηση και αφορούν τροπολογίες. Παρακάλεσα και πριν για την απόσυρση που έκανα στο επίμαχο θέμα του Βροντάδου και τα λοιπά, να μην γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το επαναλαμβάνω, η διατύπωση έτσι όπως είναι εδώ δεν είναι ικανοποιητική. Σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε, κύριε Μηταράκη, μην διακόπτετε. Ελάτε, κύριε Μηταράκη. Επαναλαμβάνω, είσαστε ο τελευταίος άνθρωπος που θα γι' αυτό και... Επειδή η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήθιστε, τουλάχιστον ανέβασε τους τόνους, θεωρώντας ότι είναι πολιτική αντιπαράθεση χαμηλότερου δυνατού επίπεδου, ένα πεδίο αντεκδικητικής συμπεριφοράς για την κριτική που κάνετε εσείς στην Αυγή ή οπουδήποτε αλλού. Το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν. Την αποσύρουμε διότι η διατύπωσή της δεν συνάδει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές. Τα επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά από του βήματος εδώ για να μην υπάρχει η παραμικρή η έννοια του εθήμου. Δεν μπορεί να αφαιθεί σε υπουργικές αποφάσεις. Ο νόμος είναι καθολικός και οι εξαιρέσεις και οι εφαρμογές νομοθεσίας για έθιμο πρέπει να τηρούν τον κανόνα δικαίου αυστηρά και πρέπει να είναι συγκεκριμένες, σαφείς και προσδιορισμένες και να ρυθμίζονται με νόμο. Υπό τη γενική τέτοια του κριτηρίου του ότι ένα έθιμο εφαρμόζεται από γενιά σε γενιά είναι ανεπαρκές το κριτήριο για να νομοθετήσει αυτή η Βουλή. Συνεπώς η αντιπαράθεση δεν είναι επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, είναι επί του νομικού τρόπου διατύπωσης συγκεκριμένης διάταξης. Δεύτερον, υπάρχει μια δρυμία κριτική η οποία δύσκολα μπορεί να θεμελιωθεί
αναφορικά με περικομματικού κράτους και προσπάθειας της κυβέρνησης να φτιάξει στρατούς κομματικών υπαλλήλων στο ευρύτερο δημόσιο και πάει λέγοντας. Υπενθυμίζω για πολλωστή φορά, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει προσλήψεις στο δημόσιο, παρά μόνο λιγότερες από αυτές που προέβλεπε η συμφωνία με την Ευρωπαίους και τους θεσμούς. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα είναι λιγότερες από αυτές που προέβλεπε, οριακά λιγότερες από αυτές που προέβλεπε η συμφωνία με τους θεσμούς. Άρα η ιδεολογία περί κομματικών στρατών που ετοιμάζουμε δεν ισχύει. Δεύτερον, η αντιπαράθεση που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και σε άλλα υπουργεία αφορά την ανανέωση μη συμβάσεων με ιδιώτες. Η θέση της κυβέρνησης, είμαστε πιο φιλικοί στην ιδέα να υπάρξουν άλλου τύπου συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας. Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι συμβάσεις τηρούν όλα τα σύνομα δεδομένα προκειμένου να μην υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι αποτελούν πεδίο κομματικής επιρροής. Πρόκειται για συμβάσεις έργου όμως, είναι συγκεκριμένες, δεν ισχύει το επιχείρημα του κύριου Βορύδη περί μόνιμας και διαρκής, δεν είναι συμβάσεις εργασίας. Συνεπώς και η κριτική αυτή έχει τα όρια της. Τρίτο σημείο. Επιμένω προς το ποτάμι το ερώτημα. Σε τι διαφωνείτε με τις ρυθμίσεις για τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία του ΩΣΑ? Πρέπει, θέλω πραγματικά να το καταλάβω. Έχουμε ένα σύστημα με κανένα κανόνα, οι οποίοι έχουμε μόνιμους που ξεμένουν εκεί 15 χρόνια. Έρχεται ένα σύστημα το οποίο λέει ότι ισχύει στις ΜΕΑ Βρυξέλλες, ισχύει και εδώ, με κανόνες, διαφάνεια, ανανεώσεις. Και το ποτάμι επιμένει να θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ένα θετικό βήμα, ότι είναι ένα ακόμα κομματικό τερτύπι του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά απορώ με την σημείο αυτό και με άλλες ανακρίβειες που δεν ήθελα να το δείξω, αλλά είναι ανακρίβειες. Δεν παίρνει λεφτά η ΜΟΔ από τον τρόπο οργάνωσης του στην υπηρεσίες για τη μετανάστευση. Αρρωγός γίνεται, δεν παίρνει χρήματα από εκεί, δεν υπάρχει πουθενά αυτού. Και άλλα σημεία κριτικής, τα οποία προκειμένου να γίνουν αντικείμενο μιας πιο ισχυρής συζήτησης, θα έπρεπε να έχουν διατυπωθεί ευθέως. Τώρα κλείνω με ένα σημείο για τις τροπολογίες που κατέθεσα ως υπουργικές. Πρέπει να το καταστήσω σαφές ότι επειδή τέθηκε θέμα αν υπάρχουν φορείς, δεν έγινε ο διάλογος με τους φορείς, το σύνολο των τροπολογιών αυτές και αυτή για τον τουρισμό κτλ. Έχουν γίνει, είναι έτοιμα είτε φορέων είτε συζητήσεων που έχουν προηγηθεί εξ αυτών και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι αποτελούν, παραβιάζουν κάποιοι από τους ισχυρούς αυτούς κανόνες. Σας ευχαριστώ.